Imagine a place where you can find your own Eletheria. Καλησπέρα σας, άλλο ένα βράδυ Τετάρτης βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Εντός Αρκαδίας για να ανακαλύψουμε μαζί τις ομορφιές αυτού του τόπου, αλλά θα μάθουμε σήμερα και τι ακριβώς συμβαίνει στην τουριστική ανάπτυξη της Αρκαδίας, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι εστιάζουν σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι λίγο δύσκολο, έχει κάποια πράγματα τα οποία ακόμα παραμένουν σε αδράνεια. Όμως το Επιμελητήριο Αρκαδίας προσπαθεί κάθε φορά με έναν διαφορετικό τρόπο να ενισχύσει το τουριστικό κομμάτι της περιοχής, να βάλει τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση, να τον βάλει σε αυτή τη σκέψη και να καταλάβει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο, για να μείνει σε αυτόν τον τόπο και να τον κάνει ίσως και έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό. Πραγματικά, εάν δεν έχετε ταξιδέψει στην Αρκαδία, πρέπει να το κάνετε. Τα παραθαλάσσια, ας πούμε, σημεία, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, είναι εκπληκτικά, μοναδικά και θα τα δούμε όλα παρέα σε πολύ λίγο. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Γιάννης Αμπράκος, είναι πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, γι' αυτό και αυτή η εισαγωγή. Κύριε Σαμπράκο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Σπυροπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι η Αρκαδία πραγματικά, επειδή εντάξει, κατάγομαι και από την όμορφη Τρίπολη, αλλά πιστεύω ότι την αγαπώ ιδιαίτερα. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πάει εκεί, πρέπει να πάει, γιατί έχει μοναδικά μέρη και σας ξεκινάω από εκεί, ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχει. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να δει ο κόσμος, ο τουρίστας, κάποιος που δεν έχει ξαναέρθει εκεί, κάποιος που δεν έχει ξαναπάει στα όμορφα παραλιακά μέρη της περιοχής. Κοιτάξτε, η Αρκαδία είναι ένα από τα λίγα μέρη που έχει και χειμερινό τουρισμό και καλοκαιρινό τουρισμό. Είναι δύο περιοχές που τουριστικά θα τις λέγαμε είναι ξεχωριστές. Έχει το ορεινό κομμάτι, το οποίο είναι γεμάτο με πανέμορφα μέρη, ορεινά χωριά, πολύ γραφικά, μύθους, ιστορίες, και έχει και το καλοκαιρινό κομμάτι, το παραλιακό μέτωπο της Κινουρίας, το οποίο έχει απίθανες θάλασσες, είναι όλες με μπλε σημαίες, και ας αναφέρουμε τη μεγάλη εξέλιξη που υπάρχει στο Λεωνίδιο με τον αναρχικό τουρισμό που έχει πάρει διεθνές διαστάσεις. Άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης ταξιδεύουν στην περιοχή για να κάνουν τις αναρχίσεις και ευελπιστούμε και όλο το παραλιακό μέτωπο να πάρει την ανάπτυξη που του αρμόζει και χρειάζεται.
Είναι αλήθεια αυτό. Και τώρα βλέπαμε και το βίντεο το οποίο έχετε δημιουργήσει, το This is Arcadian, το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό. Έχει πέσει πίσω πάρα πολύ δουλειά. Φαντάζομαι ότι δουλεύατε αρκετό διάστημα. Αυτά τα βίντεο πρόμο ουσιαστικά της Αρκαδίας δημοσιεύτηκαν πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και πραγματικά σε ταξιδεύουν και εστιάζουν στα πολύ σημαντικά πράγματα που θα δει κάποιος. Νομίζω αυτός ήταν και ο στόχος σας. Να παρουσιάσετε σε αυτόν που δεν έχει έρθει ποτέ στην Αρκαδία, να την δει με άλλο μάτι και να καταλάβει τι υπάρχει εκεί. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτού του βίντεο ήταν το τι έπρεπε να περικόψουμε και το τι έπρεπε να αφήσουμε. Ναι. Διότι ένα βίντεο, καταλαβαίνετε ότι για να έχει ανταπόκριση πρέπει να είναι ολιγόλεπτο, να μην κουράζει και να δείχνει την πληροφορία που απαιτείται. Έτσι και εμείς επιλέξαμε μετά από πολλή δουλειά να βάλουμε όλα τα σημαντικά μέρη να τα αναδείξουμε. Και ταυτόχρονα, αν θα δείτε, το βίντεο μας ξεκινάει με μια κοπέλα η οποία δείχνει τον ορεινό όγκο και τελειώνει με την ίδια κοπέλα που βλέπει το παραλιακό μέτωπο, για να αναδείξουμε αυτή τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει μέσα στην Αρκαδία μεταξύ ορεινού όγκου και παραθαλάσσιας περιοχής της Κοινουρίας. Είναι γεγονός ότι το βίντεο αυτό έκανε μεγάλη αίσθηση, έτρεξε σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσπαθήσαμε να το χρηματοδοτήσουμε και να τρέχει και στο διαδίκτυο και εκτός Ελλάδος. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή δουλειά προς το παρόν με αυτό το βίντεο και θα συνεχίσουμε η προσπάθειά μας να γίνει και ένα γαστρονομικό βίντεο για την περιοχή της Αρκαδίας και άλλα θεματικά. Γαστρονομικό βίντεο. Αυτό κι αν δεν θα έχει ενδιαφέρον, εκεί να δω τι θα πρωτοκόψετε. Εκεί νομίζω θα δυσκολευτείτε ακόμη περισσότερο, γιατί εντάξει, πέρα από μοναδικός προορισμός και εντάξει, βλέπουμε και τις εικόνες οι οποίες μιλούν από μόνες τους. Και όποιος έχει πάει εκεί, ακόμα και γνωστός μου και φίλος μου, κύριε Σαμπράκο, έχει πει τα καλύτερα. Έχει περάσει μοναδικά και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που έχει συναντήσει, γιατί είμαστε ζεστοί άνθρωποι. Αν και ορεινοί, είμαστε ζεστοί άνθρωποι και θέλουμε να βλέπουμε κόσμο και στα χωριά και στις ορεινές περιοχές, αλλά και στις παραθαλάσσιες. Τώρα με το κομμάτι αυτό της γαστρονομίας, πώς θα κινηθείτε? Έχετε ξεκινήσει ήδη να σκέφτεστε ιδέες, πώς θα φτιάξετε αυτό το project? Είναι ακόμα λίγο νωρίς να σας πω μερικά πράγματα. Το έχουμε ξεκινήσει. Θα το δείτε στην πορεία το τι θα βγάλουμε. Θα ξανασυζητήσουμε, πιστεύω, μέχρι να βγει το βίντεο. Και μιας και αναφέραμε για τη γαστρονομία, να πάμε στην πρωτοβουλία του επιμελητηρίου που πήρε για το street food, που πέρσι είχε μια τεράστια απήχηση, απρόσμενη και για εμάς, στην Τρίπολη. Φέτος είναι η δεύτερη φορά που θα διοργανωθεί στις αρχές του Ιουλίου, 7 με 9 Ιουλίου, που με την βοήθεια του Δήμου και άλλων παραγόντων θεωρούμε ότι θα το καθιερώσουμε και έτσι θα γίνει ένα event το οποίο θα αποτελέσει εκείνη τη στιγμή πόλος έλξης για ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν την περιοχή μας. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι έμεινε αυτό στο μυαλό των Τριπολιτών και των επισκεπτών. Δηλαδή, εγώ άκουσα πολύ καλά σχόλια προσωπικά και έκανε και καλό και στους επαγγελματίες. Δηλαδή, αν δούμε λίγο τα πράγματα στο κομμάτι του επιχειρήν, κύριε Σαμπράκο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν και ο στόχος εν μέρη, να βοηθήσετε και τους ανθρώπους να αναδείξουν τις επιχειρήσεις τους, τα πράγματα που παράγουν, τα πράγματα που φτιάχνουν. Ήταν ένας στόχος και αυτός? Κοιτάξτε να δείτε, ο τουρισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει άμεσο όφελος μόνο ένας ξενοδόχος. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, δηλαδή και το εστιατόριο θα δουλέψει όταν θα έρθει έξω ένας κόσμος ή βγει ο κόσμος έξω και η καφετέρια και τα εμπορικά καταστήματα θα κάνει μια βόλτα ο άνθρωπος που έρχεται στην Τρίπολη για να δει την Τρίπολη και άρα αν του αρέσει κάτι θα μπει να το ψωνίσει. Άρα η κινητικότητα που δημιουργεί ο τουρισμός στην εμπορική δραστηριότητα είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένας μοχλός ο τουρισμός. Αυτό λοιπόν, με κάθε εκδήλωση που κάνουμε και ειδικά και με το street food, το βλέπουμε, το αναδεικνύεται. Άρα η επιμονή μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις πρέπει να είναι συνεχή και να δημιουργήσουμε κι άλλες, όχι μόνο αυτό. Αυτό ήταν ένα εφαλτήριο που πραγματικά μας έδωσε δύναμη και χαρά να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όντως, τώρα πότε έρχεται το δεύτερο Τρίπολη Street Food
Festival. Έρχεται τον Ιούνιο, πλησιάζει. Τον Ιούλιο. 7 με 9 Ιουλίου. Ιούλιο. Α, έχει ήδη οριστεί και η ημερομηνία, άρα φαντάζομαι ότι καλείται και τον κόσμο, τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή για να μπουν σε αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ. Αφενός τις καλούμε, αλλά αφετέρου πέρσι όλοι το αντιμετωπίσαμε με μια σκεπτικότητα και οι επιχειρήσεις από την Τρίπολη δεν το αγκαλιάσανε, διότι και είχαν και αυτή το δικό τους σκεπτισμό. Ναι. Φέτος είναι πραγματικά η συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη. Όλοι θα θέλουν να συμμετέχουν. Ελπίζω ότι θα διοργανώσουμε ένα πολύ καλύτερο από το περσινό και οι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν θα έχουν μια ανταπόκριση θετική. Οι επαγγελματίες είναι όχι μόνο από Τρίπολη. Σωστά, μπορεί κάποιος να έρθει και από άλλες περιοχές, όπως και έγινε και πέρυσι. Οι επαγγελματίες που είχαν έρθει πέρσι και από Θεσσαλονίκη, όταν τελείωσε, μας είπε πότε, ποια ημερομηνία πείστε μας τώρα, πότε θα το ξανακάνετε. Εντάξει, τέλειο, τέλειο. Υπήρχε και ανταπόκριση από τον κόσμο, δηλαδή και οι πολίτες, οι τριπολίτες το αγκάλιασαν, οι επισκέπτες. Τι είδατε από εκείνο το κομμάτι, από την πλευρά δηλαδή των επισκεπτών? Ναι, οι εικόνες, άμα θα τις δείτε και αν θυμηθείτε, και όποιος μας βλέπει, αν θυμηθεί εκείνο το τρίμερο που έγινε, πνίγει και η πλατεία από κόσμο που πέρασε να δει το street food, να δοκιμάσει γεύσεις. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Το αγκαλιάζει και ο Δήμος. Είμαστε στην ίδια γραμμή κλέψης και νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλύτερο και την επόμενη φορά ακόμα θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Μπράβο. Αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι για δεύτερη φορά, διορθώνεις κάποια πράγματα, βελτιώνεις, κάνεις κάτι έξτρα ίσως για να το ενισχύσεις. Φαντάζομαι ότι και αυτή τη φορά τον Ιούλιο θα έχετε ακόμα περισσότερο έτσι, πρόγραμμα, διαφορετικό ίσως. Και μερικές εκπλήξεις θα τις δείτε στην επίσκεψή σας, διότι αν δεν μείνουν ως εκπλήξεις, δεν θα έχουν ανταπόκριση. Δεν λέμε κάτι ακόμα. Όχι, είμαστε και πολύ νωρίς κιόλας. Είμαστε ένα μήνα, σχεδόν 1,5 μήνα πριν. Οπότε πλησιάζοντας θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να πάμε και στα farm trip, τα ταξίδια αυτά εξοικείωσης που πραγματοποιούνται. Και μάλιστα είχαν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από την Κοινουρία. Η κυρία Μανολέσου, που την είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, μας είχε πει ότι ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, να δώσει στον κόσμο κάτι άλλο. Και νομίζω τα κατάφερε. Εσείς όμως ήσασταν μέσα σε αυτό. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, δηλαδή, ήταν έτσι συνδιοργανωτής αυτού του farm trip που γινόταν στην Κοινουρία. Καταρχήν, το Επιμελητήριο είναι από τα επιμελητήρια τα οποία επιμένει στο γεγονός των farm trip, διότι ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι πυροτεχνήματα ή παρουσίαση μιας φοράς. Πρέπει να έχεις συνεχή και επίμονη παρουσία. Εμείς λοιπόν πριν από 2 χρόνια είχαμε διοργανώσει ως επιμελητήριο ένα farm trip, το οποίο φέραμε και τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους και bloggers, το που τους ξαναγήσαμε σε όλη την Αρκαδία. Σε αυτή την προσπάθεια της κυρίας Μανολέστου βρεθήκαμε συνοδοιπόροι, το στηρίξαμε οικονομικά, έτσι ώστε να φέρει αυτούς τους ανθρώπους να δούνε το κομμάτι της Κοινουρίας που θέλανε οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι του τουρισμού εκεί. Και εμείς έχουμε στα πλάνα μας να κάνουμε το επόμενο fan trip, το οποίο θα έχει κυρίως ξένους δημοσιογράφους και ανθρώπους του τουρισμού, προκειμένου να αναδεικνύουμε συνεχώς και να έχουμε παρουσίαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, σε τηλεοράσεις, παντού, για να θυμίζουμε στους ανθρώπους ότι η Αρκαδία είναι εδώ, είναι με ένας πανέμορφος τόπος, έχετε κάθε λόγο να την επισκεφτείτε, να γευτείτε τις γεύσεις της και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε το επιμελητήριο ουσιαστικά προσπαθεί να αναδεικνύει την Αρκαδία και μέσα από τα site, τα blogs, δηλαδή κάνετε και τέτοια πρόθεση. Είμαστε σε συνεχή παρουσίαση των τόπων μας και κάθε φορά που βρίσκουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε για την Αρκαδία, το κάνουμε. Στην προηγούμενη, πριν 2 χρόνια, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκτός από το γεγονός ότι είχαμε περίπτερο σαν επιμελητήριο και συμμετείχαμε και στο περίπτερο της περιφέρειας,
Διοργανώσαμε μια παρουσίαση της Αρκαδίας στους Θεσσαλονικείς δημοσιογράφους, προκειμένου να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, να τους ξαναθυμίσουμε την Αρκαδία. Και πραγματικά είδαμε μια ανταπόκριση. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από Θεσσαλονίκη, γράψανε για εμάς. Προσπαθούμε συνέχεια να βοηθήσουμε στην ανάδειξη του προορισμού που λέγεται Αρκαδία. Αυτό είναι σημαντικό. Επειδή μιλήσαμε όμως για τα θετικά, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Τώρα δεν είναι πολύ αρνητικό βέβαια, αλλά εγώ θέλω να πω ότι τι είναι αυτό που λείπει από την Αρκαδία. Γιατί τόσο καιρό, ας πούμε, έχει μείνει λίγο πίσω το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Έχει μείνει πίσω. Καταλαβαίνω ότι περάσαμε και δύσκολα λόγω του κορονοϊού. Αυτό σίγουρα μας κράτησε πάρα πολύ πίσω. Αλλά μιλούσαμε τώρα για τα πράγματα τα οποία κάνει το επιμελητήριο για την ανάδειξη. Τι πιστεύετε ότι λείπει από την Αρκαδία? Θα έπρεπε ίσως να υπάρχει, θα έπρεπε ίσως να έχει αναπτυχθεί περισσότερο για να πούμε ότι το τουριστικό κομμάτι ενισχύει όντως οικονομικά την περιοχή? Γιατί αυτός είναι και ο βασικός στόχος, νομίζω, στο τέλος. Είναι γεγονός ότι η Αρκαδία τουριστικά, σαν νούμερα, δεν είναι από τους πρώτους προορισμούς. Γι' αυτό και προσπαθούμε πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που έχουμε μείνει πίσω είναι ένας καλός συντονισμός που πρέπει να υπάρχει από τους φορείς, από όλους, από την περιφέρεια, από τους δήμους, τα επιμελητήρια. Πρέπει να συντονίσουμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να μην κάνουμε ο καθένας μια δράση, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή, μεγαλύτερη δράση. Όλοι προσπαθούμε για αυτό το κομμάτι. Πρέπει να συντονίσουμε τις ενεργείες μας και να κάνουμε όσο γίνεται συνεχή και μεγαλύτερα κομμάτια προβολής της Αρκαδίας μας, να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τουρισμό να γίνουν όσο δυνατόν καλύτεροι στην φιλοξενία των επισκεπτών μας, και πρέπει να ανοίξουμε τη ματιά μας και προς το εξωτερικό. Δυστυχώς εκεί είμαστε πολύ πολύ πίσω. Τα ποσοστά επισκεψιμότητας από ανθρώπους στο εξωτερικό είναι ελάχιστα έως μηδενικά. Λοιπόν, εκεί πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να το φέρουμε το κομμάτι που λέγεται Αρκαδία, να το αναδείξουμε και στους ξένους, έτσι ώστε αυτή η μυθική Αρκαδία να γίνει τόπος προορισμού. Θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, μία προσπάθεια που είχαμε κάνει πιο παλιά, που συμμετείχα στο Δήμο Τρίπολης ως υπεύθυνος του τουρισμού, πηγαίνοντας στη Φλωροντία, με ρωτήσανε αν υπάρχει πραγματική Αρκαδία. Την ξέραν ως μυθική Αρκαδία, ως κάτι φανταστικό, ως κάτι πολύ ιδιαίτερο, και με ρωτήσαν υπάρχει πραγματική Αρκαδία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι στη σκέψη των ανθρώπων της Ευρώπης και γενικά του κόσμου, η Αρκαδία είναι γνωστό, είναι ένα μυθικό, έχει πολλούς μύθους, έχει πολλές ιστορίες. Άρα λοιπόν πρέπει να τους δείξουμε ότι πρέπει να έρθουν εδώ, να δουν αυτούς τους μύθους, να ζήσουν στην περιοχή μας, να περπατήσουν στα βουνά μας, να κολυμπήσουν στις όμορφες θάλασσες. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να γίνει πραγματικότητα, να τους κάπως να τους προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο που θα τους μείνει ο τόπος αυτό στο μυαλό, θα ξαναέρθουν και θα ξαναέρθουν. Αν και νομίζω ότι όποιοι έχουν έρθει στην Αρκαδία δεν έχουν παράπονο, έχουν ξαναέρθει και έχουν επισκεφθεί όλες τις περιοχές μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να αλλάξουμε κεφάλαιο, γιατί εσείς επαγγελματικά και ως μηχανικός, το γραφείο σας δηλαδή, έχει αναλάβει την διαχείριση του μεγάλου αυτού έργου της φαρμακοβιομηχανίας Demo. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς να ανοίξει αυτή η φαρμακοβιομηχανία. Πώς το εννοώ? Επειδή θα ανοίξουν αρκετές θέσεις εργασίας, είναι και μια συχνή ερώτηση που μου κάνουν όλοι. Πότε θα ανοίξει η φαρμακοβιομηχανία, τι θα γίνει, πώς θα στελεχωθεί? Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει για να στελεχωθεί με ανθρώπους από την Τρίπολη? Πώς πάει αυτό το έργο λοιπόν, κύριε Σαμπράκο? Κοιτάξτε να δείτε, το έργο τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι πράγματι ένα έργο που θα δώσει πνοή στην περιοχή μας, όχι ως το μοναδικό έργο, αλλά θα δώσει πνοή διότι φέρνει μαζί και άλλες φαρμακοβιομηχανίες, έτσι ώστε όλοι μαζί θα δώσουν την ανάπτυξη που περιμένουμε, θέσεις εργασίας. Έτσι θα αναζωογονηθεί και το κομμάτι
και της Τρίπολης, αλλά και οι γύρω περιοχές. Ο σκοπός της εταιρείας είναι μέσα στο 2024 να μπει σε λειτουργία η πρώτη φάση του εργοστασίου, όπου εκεί όσοι κληθούν να κάνουν ανάλογες αιτήσεις θα τις κάνουν και θα αξιολογηθούν, και νομίζω ότι η σκέψη και των ιδιοκτητών και της εταιρείας είναι να προτιμηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται από εδώ στην περιοχή και να δοθεί θέσεις εργασίας στους ανθρώπους της περιοχής μας. Η φαρμακοβιομηχανία θα βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Εκεί δηλαδή δημιουργείται το μεγάλο αυτοργοστάσιο της ΔΕΜΟ, σωστά? Σωστά, είναι στην βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης και ακολουθούν και άλλες φαρμακοβιομηχανίες, όπου θα δημιουργηθεί η σκέψη για ένα κάμπους φαρμακοβιομηχανιών, που αυτό μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορούμε να το καταγράψουμε ως θετικό στην περιοχή μας, το οποίο από μόνο του είναι θετικό, αλλά φανταστείτε ότι υπάρχουν και μικρές βιοτεχνίες που συνεργάζονται με αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες, όπου θα έρθουν δίπλα τους να ανοίξουν και αυτοί τα δικά τους εργοστάσια, ώστε να κάνουν τις προμήθειες που χρειάζονται οι φαρμακοβιομηχανίες. Άρα είναι συγκυρία το ένα με το άλλο, να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη, και πραγματικά νομίζω ότι ήταν ευτυχές το γεγονός για την περιοχή της Τρίπολης το ότι γίνονται αυτά τα έργα. Ακριβώς. Είναι ένα έργο το οποίο πιστεύω και εγώ ότι θα δώσει πάρα πολλά πράγματα στον τόπο αυτό και θέσεις εργασίας κυρίως. Και οικονομικά όμως θα συμβάλλει στην τοπική οικονομία όλο αυτό, 100%, δηλαδή θα την ενισχύσει. Τώρα αυτό το κάμπους φαρμακοβιομηχανιών είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι ποιο διάστημα πιστεύετε εσείς, κύριε Σαμπράκο? Θα πάρει δηλαδή αρκετό διάστημα? Στα επόμενα 3 με 4 χρόνια νομίζω ότι θα έχει δημιουργηθεί αυτή η επισκέψη που λέμε τώρα, και αυτό είναι κοντός χρόνος. Δηλαδή, περιμέναμε μια ανάπτυξη εδώ και κάποιες δεκαετίες στην περιοχή που δεν ερχόταν. Ξαφνικά, για τους λόγους των επιδοτήσεων, για τους λόγους ότι είναι μια βιομηχανική περιοχή δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, για όλα αυτά δημιουργείται μια κινητικότητα, το οποίο, όπως είπαμε, θα δώσει σοβαρές θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά ή είχαν δουλειά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ που έκλεισε, θα μπορούν ίσως να δουλέψουν και εκεί. Άρα η κινητικότητα είναι θετική, και η ανάπτυξη που έρχεται μέσα από αυτές τις επενδύσεις. Τέλεια. Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να ανοίξουμε πάλι το κομμάτι τουρισμού. Κλείνοντας λοιπόν, τι περιμένετε φέτος, πώς θα πάνε τα πράγματα? Είμαστε τώρα μία ανάσα πριν, ας πούμε, μπούμε και τα καλά στους θερινούς μήνες, Ιούνιο, Αύγουστο και τα λοιπά, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Μάλιστα, η Αρκαδία είναι και λίγο δύσκολη, γιατί το καλοκαίρι είναι και λίγο πιο δροσερά τα πράγματα. Δηλαδή, το καλοκαίρι για μας νομίζω ξεκινάει μετά τον Ιούλιο. Τι προσδοκίες υπάρχουν, κύριε Σαμπράκο, για την Αρκαδία φέτος? Κοιτάξτε, για το παραθαλάσσιο κομμάτι της Κοινωρίας, τα πράγματα νομίζω ότι δείχνουν να είναι αρκετά καλά. Υπάρχει μια καλή επισκεψιμότητα. Είναι γεγονός ότι μας λείπουν ξενοδοχεία τα οποία θα φέρνανε μεγαλύτερο τουρισμό. Όμως, όσο υπάρχει η απέτηση των δωματίων και των καλών ξενοδοχείων, τότε σίγουρα και οι επιχειρηματίες θα κοιτάξουν να φτιάξουν τα αντίστοιχα δωμάτια και τα αντίστοιχα καταλήμματα. Είναι σίγουρο ότι η Αρκαδία ανεβαίνει τουριστικά τους καλοκαιρινούς μήνες σε όλο το παραλιακό της μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και δραστηριότητες στο ορεινό κομμάτι, όπως είναι τα μονοπάτια που πριν από λίγες ημέρες βραβεύτηκαν στα βραβεία τουριστικών προορισμών. Και έτσι στο σύνολό της η Αρκαδία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Ανεβαίνουμε με αργό ρυθμό. Αυτό είναι το μόνο μας αρνητικό, όπως είπατε και εσείς. Χρειαζόμαστε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς με τους οποίους αναπτυσσόμαστε τουριστικά. Μάλιστα. Κύριε Σαμπράκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω η προώθηση που κάνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας με το This is Arcadian είναι μοναδική. Συγχαρητήρια πολλά. Και ελπίζουμε να πάει μοναδικά η φετινή τουριστική σεζόν για την Αρκαδία μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα να ξαναπώ, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι κάθε φορά που επενδύεται ένα ευρώ στον τουρισμό, αυτό επιστρέφει στους κατοίκους επί τέσσερα. Ο τουρισμός είναι μια πολλαπλασιαστική δύναμη, όπου ξαναφέρνει χρήματα. Όμως δεν μπορούμε να μένουμε με ό,τι έχουμε κάνει, θέλουμε συνεχή και διαρκή προσπάθεια. Πολύ σωστά. Πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εμείς πάμε μαζί να δούμε τώρα όλες τις ομορφιές που υπάρχουν στην Κοινουρία και γενικότερα στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αρκαδίας. Ομορφιές μοναδικές που ίσως να μην έχετε δει ξανά. Καιρός όμως να πάτε να τα δείτε από κοντά όλα όσα συμβαίνουν στη μοναδική Αρκαδία. Η Κοινουρία είναι ιστορική περιοχή και επαρχία του νομού Αρκαδίας. Περιλαμβάνει το παραθαλάσσιο τμήμα του νομού και τις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. Διοικητικά η Κοινουρία χωρίζεται σήμερα σε δύο δήμους, τους δήμους Βόρειας Κοινουρίας και Νότιας Κοινουρίας. Οι σημαντικότεροι οικισμοί της Κοινουρίας είναι το Λεωνίδιο, το Άστρος και ο Τυρός. Παλαιότερες έδρες της επαρχίας υπήρξαν εκτός από το Άστρος και το Λεωνίδιο, οι ορεινοί οικισμοί Άγιος Πέτρος και Πραστός. Ένα τμήμα της Κοινουρίας περιλαμβάνει τα χωριά των Τσακώνων, πληθυσμιακής ομάδας που είναι ομιλητές της τσακωνικής διαλέκτου. Η περιοχή τους καταλαμβάνει μέρος του νότιου κυρίους τμήματος της επαρχίας. Στην αρχαιότητα, η Κοινουρία ήταν η χώρα των Κοινουραίων, λαός πιθανών ιωνικής καταγωγής. Μετά την κάθοδο των Δωριαίων, στην Κοινουρία εγκαταστάθηκαν Δωρείοι. Το κράτος της Κοινουρίας έγινε σύντομα στόχος των ισχυρών γειτόνων του, των Σπαρτιατών, των Αργίων και των Αρκάδων Τεγιατών. Αποτέλεσε κυρίως μήλο της έρηδος μεταξύ των Σπαρτιατών και των Αργίων, καθώς βρισκόταν ανάμεσα στα δύο κράτη. Παρά την έντονη πίεση των γειτόνων της, η Κοινουρία πρέπει να παρέμενε ανεξάρτητη μέχρι την εποχή του Αργίου τυράννου Φίδωνα, οπότε και πέρασε στην κυριαρχία του Άργους. Το Άργος τότε βρισκόταν στη μέγιστη ακμή του. Μετά τη Φίδωνα εποχή όμως, το Άργος άρχισε σταδιακά να παρακμάζει ενώ οι Σπάρτοι ισχυροποιούνταν. Η τύχη της Κοινουρίας φαίνεται να κρίθηκε οριστικά το 546 π.Χ. στη Μάχη της Θηρέας ή Μάχη των 600 Επιλέκτων, οπότε η Σπάρτη επικράτησε του Άργους και απέκτησε τον έλεγχο της Κοινουρίας. Η Κοινουρία παρέμεινε σπαρτιάτικη μέχρι το 338 π.Χ. Τη χρονιά αυτή, ο Φίλιππος ο Δεύτερος απέδωσε την Βόρεια Κοινουρία στους Αργίους, ενώ η νότια περιοχή των Πρασιών και του Τυρού, η οποία ήταν το φυσικό σύνορο της αρχαίας Σπάρτης, παρέμεινε στη Σπάρτη. Το παράλιο Άστρο στη Βόρεια Κοινουρία αποτελεί το σημαντικότερο καλοκαιρινό θέρετρο και αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για τους κατοίκους των νομών Αρκαδίας, Αργολίδος και όχι μόνο, καθώς τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική αλλά ήπια τουριστική ανάπτυξη με αρκετούς επισκέπτες από την Αθήνα αλλά και τον Ναύπλιο. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη μικρή απόσταση που το χωρίζει από τα αστικά κέντρα που αναφέραμε και την εύκολη πρόσβαση σε αυτό, ενώ ο δεύτερος έχει να κάνει με την ομορφιά του φυσικού τοπίου και τα γραφικά σπιτάκια που φτάνουν μέχρι την άκρη της μεγάλης και όμορφης παραλίας. Η Κοινουρία είναι ένας μοναδικός προορισμός με ιδιαίτερα μυστικά και υπέροχες θάλασσες. Ενίκνυται για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και για τους χειμερινούς. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε και πάλι κοντά σας, εδώ στο Εντός Αρκαδίας, σε πάρα πολύ λίγο. But where does the secret lie? Thank you.
This is Arcadia. Αυτοψία σε έργα της ΔΕΙΑ Τρίπολης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος της Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην πόλη της Τρίπολης. Πρόκειται για το αντιπλημμυρικό έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φιλικών, όπου όπως βλέπετε εκτελείται ένα πολύ σημαντικό, από τα σημαντικότερα θα έλεγα, έργα υποδομής στο Δήμο αυτή τη στιγμή, στο Δήμο Τρίπολης και συγκεκριμένα στην πόλη της Τρίπολης. Είναι το έργο, το αντιπλημμυρικό ουσιαστικά έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ακολούθησε δημοπρασία, η διαδικασία, έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος και εδώ και ένα διάστημα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, όπως βλέπετε. Ένα έργο που θα μαζέψει ουσιαστικά όλα τα όμβρια, τα νερά δηλαδή της βροχής, από την περιοχή Φιλικών που είμαστε, περιοχή περίπου στο γήπεδο, έτσι, μέχρι το γήπεδο. Θα συνεχίσει προς τα κάτω, θα μαζέψει τα νερά αφού ξεχωριστούν τα όμβρια από τα λίμματα της περιοχής του περιφερειακού της ΟΗΕ και όλης της περιοχής Αγίας Κατερίνης, Τρίτο Δημοτικό κλπ. Όλη αυτή την περιοχή και θα καταλήξει ουσιαστικά στο τρένο, στις γραμμές του τρένου. Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε την περιοχή Φιλικών όπου πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ παρόν ήταν και ο τεχνικός διευθυντής της ΔΕΙΑΤ Κώστας Μανδρώνης. Έργο που θα μαζέψει ουσιαστικά όλα τα όμβρια, τα νερά δηλαδή της βροχής, από την περιοχή Φιλικών που είμαστε, περιοχή περίπου στο γήπεδο, έτσι, μέχρι το γήπεδο. Θα συνεχίσει προς τα κάτω, θα μαζέψει τα νερά αφού ξεχωριστούν τα όμβρια από τα λίμματα της περιοχής του περιφερειακού της ΟΗΕ και όλης της περιοχής Αγίας Κατερίνης, Τρίτο Δημοτικό κλπ. Όλη αυτή την περιοχή και θα καταλήξει ουσιαστικά στο τρένο, στις γραμμές του τρένου και στη συνέχεια στο γήπεδο του Αστέρα, έτσι ώστε όλα αυτά τα νερά που μαζεύονται από εδώ πάνω και πλημμυρίζουν, πολλές φορές έχουν πλημμυρίσει τις περιοχές αυτές, να διευθετηθούν κατά αυτόν τον τρόπο στην περιοχή αυτή, να ακολουθήσουν μετά την πορεία του ρέματος και να πάνε στην αποχέτηση κάτω στην Βολυμή. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, και από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι ένα έργο γιατί θα προσφέρει σημαντική αντιπλημμυρική προστασία. Ο υποδήμαρχος, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό για όλη την περιοχή, αλλά και για την Τρίπολη, γιατί θα βοηθήσει πολύ στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Θα είναι πιο ορθολογική η λειτουργία, γιατί δεν θα πηγαίνουν όλα τα όμβρια που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή λόγω του παντορροϊκού δικτύου, πηγαίνουν στο βιολογικό καθαρισμό. Να πω ότι και στην επέκταση Φιλικών, όπως και στις επεκτάσεις σταδίου Σεχίου που είχαν γίνει παλιότερα, γίνεται χωριστό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο λιμάτων, ξεχωριστό δίκτυο ομβρίων. Αυτό με το δίκτυο αυτό που γίνεται τώρα εδώ, όπως είπαμε. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει παράλληλα τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη, αλλά και όσα έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, εστίασε ο Αντιδήμαρχος της Τρίπολης, ο κύριος Αλέξανδρος Κανελόπουλος. Πάμε να δούμε όσα είπε για την Βίλα του Τουρκοβασίλη, αλλά και για την Πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Τα δύο αυτά έργα θα γίνουν το επόμενο διάστημα και το σχέδιο είναι μεγάλο και λαμπρό από τον Δήμο. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μετά το σάλο που ξέσπασε από τον τραυματισμό τριών τριπολιτών στην πλατεία Αγίου Βασιλείου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων πήρε θέση και απάντησε για την απόφαση του ανοίγματος μέρους της πλατείας στις ημέρες του Πάσχα. Αυτό δεν φταίει, ας πούμε, κάποια κακοτεχνία ή κάποια έλλειψη στην πλατεία. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να παρουσιαστούν οπουδήποτε και αν περπατάμε, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Πράγματι, υπάρχουν κάποιες ατέλειες στην πλατεία που διορθώνονται και αυτές σιγά-σιγά και όταν θα ολοκληρωθεί ολόκληρη και το υπόλοιπο κομμάτι θα είμαστε, νομίζω, σε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Παρέμβαση είχε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη. Αλλάζουμε τα δεδομένα με τον ίδιο να ρωτάει το Δήμαρχο γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Το έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι χωρίς να γνωρίζει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και ξαφνικά είδαμε όλοι μια μέρα πριν τις επιταφίες να η μισή πλατεία να ανοίγει, δηλαδή να βγαίνουν τα εξωτερικά σύρματα. Αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι βάσει του νόμου ένα έργο αν δεν έχει παραλυφθεί και δεν έχει προχωρήσει προς υλοποίηση στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορεί
να δοθεί στο κοινό. Ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Τρίπολης αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των έργων στην περιοχή. Έχει εγκριθεί, έχει δημοκρατηθεί, έχουν υπογραφεί συμβάσεις πάλι ένα μεγάλο έργο που αφορά ασφαλτοστρώσεις, ας το πούμε, εντός της πόλης, προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ, μαζί με κάποιους ηλεκτροφωτισμούς σε κάποιες οδούς και κάποιες έξυπνες διαβάσεις που θα γίνουν, και κάποια άλλα έργα ασφαλτοστρώσεων σε χωριά και αγροτησυντήρηση αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού περίπου 4.000.000 ευρώ, που και αυτά θα ξεκινήσουν άμεσα. Ένα πάγιο αίτημα των πολιτών, ο εξυγχρονισμός και η ανακατασκευή της βίλας Τουρκοβασίλη, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.147.000 ευρώ, που προβλέπει η γενική ανακαίνιση και συντήρηση και αναστήλωση, ας πούμε, αυτού του κτηρίου, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν εκθεσιακός χώρος είτε σαν κάποιες εκδηλώσεις, και με στόχο, ας πούμε, αυτό να ανακαινιστεί και να μπορεί να είναι σε χρήση των πολιτών. Να σημειωθεί ότι μαζί με τη Βίλα Τουρκοβασίλη στην ίδια πρόταση αντάχθηκαν και πρόκειται να παραδοθούν αναπλάσεις στα αλόνια της κοινότητας Σταδίου, αλλά και η πλατεία της Αγίας Βαρβάρας. Και κάπως έτσι άλλη μια εκπομπή εντός Αρκαδίας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Άλλο ένα βράδυ Τετάρτης κοντά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. This is